Λοιπόν, ελπίζω Δύναμο να την έχεις κάνει την αυτοκριτική σου. Εντάξει, πάντα, για καλό είναι, για κακό δεν είναι ούτως ή άλλως. Πάντα. Είδαμε την κάρτα με τα υλικά. Και είμαστε έτοιμοι να φτιάξουμε το σπαγκέτι. Μπόλικο νεράκι και αλάτι. Ωραία. Έχει βράσει. Κανένα κύβο τέτοια βάζουμε εμείς μέσα. Θα μπορούσαμε να βάλουμε για να αρωματίσουμε το νεράκι, για να βράσουν τα μακαρόνια και να γίνουν και πιο νόστιμα. Γιατί ξέρεις τώρα, ο κύβος, να ξέρεις, όταν είσαι εργένης, είναι η πιο κλασική παγίδα. Δηλαδή, αν έρθει κάποιο στο σπίτι σου, παιδί μου. Εντάξει, τα έχουμε κάνει όλοι μας και τα λέμε. Βολεύει, ρε παιδί μου. Ναι. Μπορούμε να τα λέμε. Λοιπόν, έρχεται η κοπέλα, ας πούμε, σπίτι, ανοίγει το ψυγείο, βλέπει τον κύβο. Κατάλαβες. Εκεί το πήγε. Σου λέει και κύβο νοικοκύρης αυτός. Αν έχεις κύβο και έχεις ένα, πώς λέει, ένα απορριπαντικό μυστήριο. Εκεί πια είσαι ο μαλακτικό σούπερ. Και τέτοια είσαι, όχι νοικοκύρης απλώς. Είσαι το πεσκέσαι, ο καλύτερος γαμπρός. Γαμπρός μάλαμα. Άδειο το ψυγείο κατά τα άλλα. Πάμε να φτιάξουμε πέστο. Και θα γίνει. Και θα γίνει, Ντίνα μου. Λοιπόν, κουκουνάρι. Το κουκουνάρι είναι από τα βασικά συστατικά του πέστο. Συνέχεια. Αλλά, αν θέλετε να είστε πιο δημιουργικοί, μπορείτε να βάλετε καρύδι ή αμύγδαλο. Εγώ έχω μια δυναμία στο καρύδι. Αλλά και το πέστο. Με το κουκουνάρι είναι σούπερ. Ωραίο. Βάζουμε λοιπόν συνήθως το βάζουν καρύδι, δηλαδή. Όχι, συνήθως βάζουν πέστο. Παραδοσιακά βάζουν, βάζουν κουκουνάρι. Έλα μωρέ. Άρα πάμε παραδοσιακά εμείς. Πάμε παραδοσιακά. Ωραία. Σκορδάκι, παραδοσιακό κι αυτό. Πέστο χωρίς σκόρδο δεν γίνεται. Ωραία. Λοιπόν. Περίμενα να σου βάλω λίγο λαδάκι. Δύναμο, ό,τι θες εσύ. Εγώ απλώς το κουμπί θα πατήσω. Εσύ, ναι. Βάλουμε λίγο λάδι. Θα αρχίσεις. Θα κάνεις μία γύρα και μετά θα βάλω τα αρωματικά. Έτοιμο τώρα. Ναι. Πάμε για γύρα. Πάμε για γύρα. Αυτό το πέστο έχει την ιδιαιτερότητα σήμερα. Συνήθως το πέστο γίνεται από βασιλικά, από βασιλικό, παραδοσιακά κι αυτά. Αλλά σήμερα θα βάλουμε ένα μείγμα από αρωματικά. Θα βάλουμε. Μπράβο. Θα βάλουμε και ρόκα. Θα βάλουμε και μαϊντανό. Και θα βάλουμε και βασιλικό ή άνυτο. Αυτό που δεν θέλω. Σούπερ. Εδώ σταματάς. Καλά μιλάμε, ωραία. Δεν το συζητάμε, παιδιά. Αυτό που, που θα πρέπει να προσέξετε είναι να μην μπερδεύετε. Ας πούμε, δεν μπορείτε να βάλετε και άνυτο και βασιλικό. Ή το ένα ή το άλλο. Ενώ ο μαϊντανός πάει με όλα. Και παντού. Με όλα τα αρωματικά. Και παντού. Δεν λέμε για κάποιους που είναι παντού ότι είναι μαϊντανός. Ναι, βέβαια. Για αυτόν τον λόγο. Γιατί λοιπόν, βάζουμε φαγητό. Πάμε παντού. Λοιπόν εμείς τώρα. Θα πάρεις εδώ και θα πάρεις τα φιλαράκια και θα τα ρίχνεις μέσα. Ναι. Έλα, δουλίτσα. Να σου το πω. Βασιλικό. Πολύ δυνατό μηχάνημα. 16 αβάλβιδο με τετραπίστωνες δαγκάνες μπροστά πίσω. Έλα, πάρε και βάλε. Κεραμικά φρένα. Ρόκα, ναι. Όλα αυτά τα κατάλαβες τώρα εδώ εσύ. Full, πού να καταλάβω εγώ ρε παιδί μου. Full inject. Α, τα φύλλα ή τα κόβω έτσι. Τα φύλλα, η ρόκα δεν με πειράζει, μπορείς να βάλεις και τα τέτοια τα κλωράκια, δεν έχω πρόβλημα. Γιατί με κοροϊδεύω να παίξω και καλά τα βάζω όλα μέσα. Βασιλικό. Έλα μου, αυτά ξέρεις τώρα βέβαια, εσύ. Τα έχουμε βασιλικό, μαϊντανό. Η ρόκα παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή τη συνταγή, σε αυτό το πέστο. Γιατί θα κάνει το πέστο πικάντικο. Ναι. Άλλωστε η ρόκα, έτσι την έχουμε ανακαλύψει, την ξανανακαλύψαμε τώρα τελευταία στην Ελλάδα και τη χρησιμοποιούμε, αλλά είναι από τα σούπερ αρωματικά. Σούπερ αρωματική και πολύ ωραία σαλάτα. Πολύ ωραία σαλάτα. Και σκέτη να είναι. Και με γραβιέρα και με το πάτα λιαστή. Λοιπόν, για να δούμε πώς πάμε με τα αρωματικά μας. Εδώ όμως τώρα θα βάλετε λαδάκι. Έλα. Πάμε. Κάτσε, γιατί είναι λίγο σκληρά εδώ πέρα ακόμα. Να τα κόψω λίγο αυτά τα δύο. Θα βάλουμε λίγο αλατάκι. Οπς. Τι ωραίο που είναι αυτό το πέστο. Εν τω μεταξύ, ξέρετε ποιο είναι το ωραίο. Ότι μπορείτε να το κάνετε, να το φτιάξετε, να το φτιάξετε στο ψυγείο, σε ένα μπολ και να το κρατήσετε για ένα μήνα μετά. Δεν είναι δηλαδή μια χρήση το πέστο. Έφυγα. Έφυγες. Πάμε. Εδώ θα βλέπετε, αν χρειάζεται λαδάκι, μπορείτε να προσθέσετε από πάνω λίγο. Πρέπει να γίνει λαδερό, αρκετά. Πρέπει να γίνει. Όχι. Η δοσολογία που έχουμε δώσει είναι αυτή που ενδείκνυται. Απλά πρέπει να καταλήξουμε σε μια κρέμα. Ναι. Λοιπόν, το τελευταίο υλικό που θα βάλουμε, θέλουμε να πάρουμε ένα κουταλάκι. Να το κλείσω. Είναι η παρμεζάνα. Κάτσε να το άνοιξε το εδώ να βάλετε, σε ανοίξει, περίμενε. Όχι, καλά, ήθελα να. Βάλτε, δεν πειράζει. Ωραία, πάμε πιο εύκολα. Γιατί κάνει και πολύ θόρυβο, καταλαβαίνω. Εντάξει, ωραία. Παρμεζάνα και τελειώσαμε. Οπα. Και έχουμε όλα τα υλικά. Κάτσε να μαζέψω αυτά εδώ. Μάζεψε την δύναμη. Θα βάλουμε από κάτω. Αφήσουμε μόνο τον άνοιθο που δεν το χρησιμοποιήσαμε. Πού το πήγε το καπάκι ποιο, από εδώ ποιο. Εδώ δίπλα το έχω. Πού το, να το βάλω γιατί. Για να δω λίγο τα μακαρόνια μου πώς πάνε. Αλντέντε τα μακαρόνια έτσι. Σε δυνατή θερμοκρασία. Ξεσκέπαστη η κατσαρόλα. Λίγο λαδάκι να μην κολλήσουν. Τέλεια. Να δείτε. Αυτό είναι ένα φαγάκι που γίνεται ταυτόχρονα. Δηλαδή βάζετε τα μακαρόνια να βράσουν και φτιάχνετε και το πέστο. Και γίνεται γρήγορα.
ζεσταίνεται. Και βλέπετε και εμά τώρα, καταλαβαίνετε. Να βλέπουν και εμά. Δηλαδή. Ναι, ρε παιδί μου. Δηλαδή ταυτόχρονα την ώρα που φτιάχνουν πέστο, φτιάχνουν τα μακαρόνια, μιλάνε στο τηλέφωνο, βλέπετε και εμά. Ναι. Εγώ δεν όλα αυτά γίνονται. Όλα αυτά μπορούμε να τα κάνουμε ταυτόχρονα. Εδώ, ζεσταίνουμε τώρα εδώ το μάτι. Έτσι. Και θα κάνουμε το εξή. Έχουμε πάρει τυρί κρέμα. Ναι. Ή μα καρπώνε ή τυρί κρέμα. Να δηλαδή... σου ρωτήσω κάτι, Τινά μου, με συγχωρείς. Ναι. Υπάρχει ένα τυρί, δεν μπορώ να πω μάρκα και τελείω, δεν θυμάμαι κιόλας. Ναι. Είναι γαλλικό, το οποίο είναι κατσικίσιο και είναι αφρός τελείως. Όταν σου λέω αφρός, αφρός, το τρώω στο δηλαδή, κουτάλι. Είναι σαν κρέμα. Σαν είναι κρέμα, δηλαδή, ναι, ναι, κατσικίσιο. Επειδή όμως το κατσικίσιο είναι λίγο έντονο τυρί. Ναι, είναι βαρύ. Θέλουμε ένα τυρί που να είναι σχεδόν ουδέτερο. Ωραία. Γιατί όλη τη γεύση είσαι ok με το πέστο. Ωραία. Όλη τη γεύση την έχουμε με το πέστο σε αυτή τη συνταγή. Ωραία. Βάζουμε το τυρί κρέμα εδώ και ζεσταίνεται. Και να βάλουμε κατοίκι εδώ και μέσα. Ωραίο θα γίνει και με το κατοίκι. Ωραίο με το κατοίκι. Γιατί και το κατοίκι έχει... είναι έτσι αλμυρό. Θα έχει και χαρακτήρα. Ναι. Θα προσέξουμε λίγο να μην αλατίσουμε το πέστο, αν θέλετε να βάλετε κατοίκι, mm-hmm. και να μην βάλετε πάρα πολύ παρμεζάνα. Τι ωραία ιδέα ήταν αυτή που είπες. Χριστιανάς, όχι δική μου. Α. Εγώ το κατοίκι το τρώω με το κουτάλι και αυτό. Πολύ Χριστιανά. Ωραίο. Πολύ ωραία ιδέα. Μ' αρέσει το κατοίκι. Λοιπόν, για δώσουμε και το πέστο. Και το κατοίκι μ' αρέσει και το κατσίκι μ' αρέσει. Όχι, μόλις ζεσταθεί εδώ το τυράκι και αρχίζει και λιώνει, θα προσθέσουμε το πέστο και θα πάρουμε δίπλα από το νεράκι εδώ που βράζουμε τα ζυμαρικά, έτσι, και θα ζεστάνουμε τη σάλτσα με λίγο από το νερό αυτό. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε αυτό το ζουμάκι, γιατί έχει μέσα και το άμυλο που έχουν αφήσει τα μακαρόνια και θα πήξει πολύ ωραία η σάλτσα. Πού να το ρίξω εγώ, να το ρίξω εδώ πέρα, λες. Γενικά, όταν φτιάχνετε σάλτσες για ζυμαρικά, θα έχετε κατά νου ότι θα χρησιμοποιείτε το νερό που έχουν βράσει τα ζυμαρικά. Ναι. Γιατί αυτό το άμυλο είναι αυτό που θα δέσει τη σάλτσα. Δεν χρειάζεται να βάλετε άλλα στοιχεία για να δέσουμε σάλτσα. Έλα. Α, το ρίξουμε μέσα κατευθείαν. Ναι, ναι. Μην το ρίξουμε κιόλα, άμα πέσει πολύ. Ό,τι πεις εσύ. Λοιπόν, τώρα θα σου πω εγώ. Έχω κάνει δουλίτσα όμως. Το έκανες πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, ναι, είμαστε. Τώρα. Καλά, αν δοκιμάσεις από αυτό θα πάθεις πλάκα τώρα. Δεις το ωραίο που είναι. Γιατί νομίζω ότι δεν το έχω κάνει ήδη. Ανακατεύουμε πάρει, εδώ. Κανένας ακόμα εδώ. Γιατί πόρτες έχουμε πάρει χαμπάρι, μωρέ. Ξέρεις, θα κάνω, θα βάλω λίγο πιπεράκι εδώ. Αυτή τη μακαρονάδα τη λατρεύω, Θανάση. Δηλαδή, τι να σου πω. Νομίζω ότι είναι το πιο γρήγορο φαγητό και το πιο νόστιμο. Αυτό, Ντίνα, είναι πάρα πολύ ωραίο και στο τραπέζι. Κάνω και εγώ μια πρόταση. Τα μακαρόνια είναι έτοιμα, γιατί είπαμε δουλεύουμε με τα μακαρόνια al dente. Γιατί όπως θα μπουν μέσα στη ζεστή στη σάλτσα, θα τα αφήσουμε και ένα τρίλεπτο για να δέσουν με τη σάλτσα. Δεν θέλουμε πολύ. Αλλά κάνω κοιτάξτε τώρα τι θέλω να κάνετε. Μπορώ να κάνω την πρόταση, παρακαλώ. Πες το μου. Λοιπόν, ψήνετε ψωμάκι, μικρά ψωμάκια και σερβίρετε. Πώς το λένε, όχι το επιδόρπιο, το. Το ορντεύ στην αρχή, το ορεκτικό. Ναι, μικρές φετούλες. Πες το με πάνω. Τέτοιο πάνω. Τι ήταν αυτό που είπες. Τι τέλειο. Κοίτα εδώ τώρα, εδώ σε θέλω. Δεν θέλω να μου τα στραγγίξετε, γιατί θέλω τα ζουμάκια αυτά να πέσουν μέσα στη σάλτσα. Είπαμε μέσα στη σάλτσα, έτσι, μέσα στην κατσαρόλα, όχι έξω. Έτσι. Αυτό θέλω να κάνετε. Θα τα παίρνετε εδώ με μια λαβίδα. Όλη η ιστορία είναι αυτή, έτσι. Θα τα μεταφέρετε από το ένα στο άλλο. Και θα τα ανακατέψετε εδώ καλά, κοίτα πολύ εδώ, καλά. Χρώματα, κοιτάξτε, να πάει η σάλτσα παντού. Κοιτάξτε, χρώματα, παντεσία. Και το σκόρδο, τι ωραία που γράφει. Να σου πω, κάτσε να βάλω κι άλλα μακαρόνια εδώ. Πω, τι ωραία γεύση είναι αυτή. Τώρα θα δεις αυτά τα μακαρόνια. Τι ωραία γεύση είναι αυτή. Εδώ σας θέλω. Μα να τα πάρουμε όλα από εδώ. Εύκολα και γρήγορα. Δεν πειράζει που πέφτουν τα νεράκια μέσα, αυτό θέλουμε. Είπαμε αυτό το νεράκι είναι που θα βοηθήσει να δέσει και η σάλτσα αυτή. Κοιτάξτε, εύκολα κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Πράσινο μακαρονάδα είναι αυτή. Τι ωραία που είναι. Είστε έτοιμοι να σερβίρετε. Αυτό μπορείτε να το βγάλετε και στο τραπέζι, ξέρεις, στη μέση. Ναι. Γύρω-γύρω όλοι, από ένα πιάτο. Μπουφέ. Το γνωστό, το κλασικό. Οικογενειακό φαγάκι. Ουάου. Κάτσε να δοκιμάσω και με το μακαρόνι. Τι λες τώρα. Με μακαρόνι. Είναι... Ξέρεις τι θέλω να κάνουμε, να βάλουμε λίγη παρμεζάνα πάνω. Καλή. Λίδες παρμεζάνας. Ξέρεις κάτι, έλα. Το πέστο έχει πολύ έντονη γεύση τέτοιο. Ναι, μπορείς να βάλεις και πιο λίγο αν θες. Εμένα ναι. Μ' αρέσει να είναι έντονο. Να ξέρεις, να ακούγεται το πέστο. Ναι. Περίμενε. Να δεις τι θα κάνω τώρα. Να το. Περίμενε να δεις. Να βάλεις κι άλλο, Παρμεζάνα, άντε, παιδί πάλι, μου. Πάλι. Θεά η παρμεζάνα εδώ. Πάλι. Κοίτα εδώ. Ωραία. Καλά,
Τι θέλω να κάνω, ξέρεις, θέλω να το σκουπίσω λίγο εκεί για να είναι όμορφο. Ναι. Είμαστε πολύ προσεκτικοί εμείς σε όλα μας, έτσι, Θανάση. Είσαι, αφού είπαμε. Είμαστε. Λοιπόν, τι θέλω να κάνω ακόμη τώρα. Πιπέρι. Και να δώσω ένα κουτάλι, ένα πιρούνι στο Θανάση. Ναι, βάλουμε και λίγο πιπεράκι. Βάλε και λίγο πιπεράκι. Το πιπεράκι δεν το θέλει. Το πέστο που σας μένει θα το βάλετε σε μπολάκι και πάνω σε ένα γυάλινο δοχείο. Πάνω θα βάλετε ελαιόλαδο, θα το κλείσετε καλά και θα το βάλετε στο ψυγείο. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται, είναι προστατευτικό το ελαιόλαδο και κρατάει το πέστο τουλάχιστον για ένα μήνα στο ψυγείο. Θες ένα κουτάλι όπως κάνουν οι Ιταλοί? Όχι, δεν μου αρέσει αυτό το ιταλικό. Καλά. Όλα τα ιταλικά μου αρέσουν. Αυτό το πράγμα με το κουτάλι. Καλά, ρε Θανάση. Δεν το κατάλαβα ποτέ. Εμένα με βοηθάει, δεν μπορεί να φάω στο σπαγκέτι. Εγώ πάλι το τρώω αλλιώς. Πω. Εδώ είναι έτοιμο, τα κλείνω εγώ αυτά. Κάικε. Πω, αυτή είναι εδώ η κόλαση με τη σάλτσα και με το τυράκι αυτό. Και αν δεν θέλετε να βάλετε τυρί, μπορείτε να βάλετε γιαούρτι στραγγιστό. Απλά. Το τυρί κρέμα. Με καίγιο, Θανάση. Το τυρί κρέμα με το πέστο ταιριάζουν πάρα πολύ ωραία. Είναι έτσι μια πάρα βαθιά γεύση, έντονη. Αυτό ήταν. Πάρα πολύ ωραία. Πώς φάνηκε? Να σου πω κάτι. Ναι. Για πες. Τι. Δεν μπορώ να το σχολιάσω. Όχι, θέλω να το σχολιάσεις. Είναι πολύ ωραίο. Ενώ η σάλτσα μόνη της, το πέστο μόνο του είναι πολύ βαρύ, όχι βαρύ, κατάλαβες. Έρχεται και το κάνει, γίνεται πιο ελαφρύ με το. Μαζί με το μακαρόνι είναι. Το μακαρόνι και την κρέμα. Τελείως άλλη γεύση. Γι' αυτό είπα εγώ πριν να βάλουμε τα τέτοια. Τα ορντεύρα. Μπρουσκέτ, ναι. Μπρουσκέτ θα έχει άλλη γεύση τελείως. Το μακαρόνι θα έχει άλλη γεύση τελείως. Ναι, Θανάση.